Και πάλι μαζί και με πολλά ευχαριστώ για σήμερα τρίτη μέρα μαζί σας, τρίτη μέρα που πρέπει να στηρίξετε όλους εδώ, να στηρίξετε τον εαυτό σας. Ξεκινάμε λοιπόν μαζί σας και κατεβαίνουμε κάτω για να διεκδικήσουμε για πολλωστή φορά τη δική μας φωνή. Τη δική μας φωνή, και όταν λέω δική μας φωνή εννοώ τη δική σας, τη δική τους, τη δική μας. Να διεκδικήσουμε το δημόσιο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και όλα αυτά μόνο μαζί σας μπορούν να γίνουν. Θα ξεκινήσουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ μαζί σας και θα κατεβούμε μέχρι το διοικητήριο. Από εκεί και πέρα θα δούμε και την εξέλιξη. Εμείς θα παραμείνουμε βέβαια εδώ, η Έρα Ζακίνθου θα είναι ανοιχτή για όλους εσάς, για όλους εμάς. Στους συντρόφους και στις συντρόφισσες, στους φίλους και στις φίλες, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Χάρη σε εσάς. Δεν μείναμε ποτέ μόνοι από τη στιγμή που η κυβέρνηση του Σαμαρά και των εταίρων της μας ζήτησε να απολυθούμε. Χάρη στην αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση έχουμε δουλέψει, έχουμε αφήσει ανοιχτό αυτό τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα και χάρη σε αυτή τη συμπαράσταση μπορούμε να νικήσουμε. Ούτε στην ΕΡ, ούτε πουθενά. Καμία δέκο στα χέρια των καπιταλιστών, στα χέρια αυτής της κυβέρνησης. Ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε. Δεν θα περάσουν! Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ και όλους όσους μας ακούν και νοεράνε μαζί μας. Σάρκουμε σαν ένα σταθμό, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να συναντηθούμε και να συνεργαστούμε για μια τέτοια κατάσταση και τέτοια προβλήματα. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια να ξαναβρεθούμε για δημιουργικότερες και αποδοτικότερες εργασίες. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Μια κουβέντα από μένα. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους και το πάμε. Καλό αγώνα. Τα υπόλοιπα στον δρόμο. Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή. Έκλεισατε την ΕΡΤ. Οφειλάτε τα.